Είμαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο κέντρο ελέγχου, όπου παρακολουθούμε με κάμερες όλες τις δομές φιλοξενίας που λειτουργούν, ώστε να προλάβουμε περιστατικά που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας για να προστατευτούν και οι ωφελούμενοι και το προσωπικό μας, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες. Θα σου πω κάτι με το... Είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποια στιγμή θεωρήσαν ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής θα αποτελέσουν το χώρο, δεν είναι σωστός όρος γιατί είναι άνθρωποι, αλλά θα το πω, χώρο στάθμευσης για τους πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν είναι δίκαιο. Και η Ελλάδα αντιτάσσεται σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει περισσότερη αλληλεγγύη στο θέμα των αναγνωρισμένων προσφύγων και να εφαρμόσουμε το στοιχείο από τη Συμφωνία της Ουκρανίας της ελεύθερης μετακίνησης σε όλους τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Η άλυση που υπάρχει στον φράχτη, να μας πείτε για την επέκταση μιλώ. Ότι για αυτούς που προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές, η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Όσοι εξακολουθούν να προσπαθούν και έρχονται στη χώρα μας, δυστυχώς θα βρουν νομοθετικό αδιέξοδο. Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει, το έχουμε προειδοποιήσει. Εξακολουθούν οι λαθροδιακινητές και πουλάνε εισιτήρια στους ανθρώπους αυτές τις χώρες. Το καλοκαίρι δεν έχει την ίδια ορμή που έχει το χειμώνα.